κυρίες και κύριοι, θα πω λίγα λόγια εισαγωγικά για τον ποιητή. Ο Καβάφης, από όλους τους Έλληνες λογοτέχνες των πρόσφατων αιώνων, είναι εκείνος που έχει μεταφραστεί περισσότερο. Το έργο του μεταφράστηκε σε όλες σχεδόν τις γνωστές γλώσσες και για την ποίησή του έχουν γραφεί εκατοντάδες βιβλίων. Έχει επηρεάσει όσο κανένας άλλος Έλληνας ποιητής στους ομοτέχνους. Υπάρχουν ποιητές, Έλληνες και ξένοι, που ακολούθησαν τον ποιητικό του τρόπο και έχουν δημοσιευτεί ακόμα και ανθολογίες καβαπογενών ποιημάτων. Το έργο του διδάσκεται σε ξένα πανεπιστήμια και οργανώνονται γι' αυτό διεθνή συνέδρια. Ο Καβάφης, κινούμενος στην περιφέρεια του αλήτρου του ελληνισμού και της ελληνικής διασποράς στην Ευρώπη, Λονδίνο, Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρεια, βρέθηκε σε συνεχή διάλογο με την ευρωπαϊκή σκέψη στον χώρο της λογοτεχνίας, της κριτικής της και της ιστοριογραφίας. Ο ποιητής συγχρονίζεται με την εποχή του και βρίσκεται σε μια συνεχή διαπραγμάτευση με την έννοια του νεωτερικού. Γιατί, από μία άποψη, η νεωτερικότητα δεν είναι μία οριστική έννοια, αφού η κάθε εποχή θεματοποιεί τη σχέση παλαιού και νέου και συγκροτεί την νεωτερικότητά της. Ορισμένα από τα κυριότερα μοτίβα και χαρακτηριστικά του καβαφικού έργου, τα οποία έχουν αναλυθεί επί μακρών, είναι η απεσιόδοξη και η ειρωνική ματιά στην ιστορία και στα εγκόσμια, ο χρόνος, η εξήμνηση της φθοράς αυτοκρατοριών και κορυφαίων προσώπων, ο διδακτικός τόνος, η επιγραμματικότητα στίχων του και η εξειδανίκευση του ομοερωτισμού. Ο Καβάφης προέβαλε με μοναδικό ύφος τον ελληνισμό ως τρόπο ζωής, όχι μόνο ως ιδέα, αλλά προπάντων ως καθημερινότητα. Βέβαια, δεν προσπάθησε να παίξει ποτέ το ρόλο του εθνικού βάρτου, αλλά υπήρξε ο ποιητής ενός πολιτισμού σε παρακμή και ιδιαίτερα του τελευταίου Μακεδονικού βασιλείου του Αλεξανδρινού. Παρά την εκτεταμένη ανάλυση του έργου του, παρά το πέρασμα 100 περίπου χρόνων, το έργο του Καβάφη ακούγεται ακόμα και σήμερα νέο, επίμονα μοντέρνο και δεκτικό σε σχολιασμό. Η ανθεκτική γοητεία της ποίησής του οφείλεται και στην ιδιότητά της να ανταποκρίνεται σε ποικιλόμορφες αναγνωστικές ανάγκες, να ικανοποιεί ετερόκλητα ενδιαφέροντα αναγνωστών από διαφορετικές εποχές και να γεννά διαφορετικές ερμηνείες. Μια από τα πρώτα στοιχεία που θέλουν τον αναγνώστη αφορά την καβαφική θεματική και ειδικότερα την επιλογή ανθρώπινων χαρακτήρων που τοποθετούνται σε αναγνωρίσιμες καταστάσεις. Στο δοκιμιακό του έργο έχει εκφράσει απόψεις για την ποιητική ως προτάσεις που όμως αφορούν και ισχύουν και για το δικό του ποιητικό έργο. Στους στοχασμούς του αναφέρεται στην ειλικρίνεια και στην ελευθοφάνεια του ποίηματος. Επίσης, στην επικέντρωση του ποίηματος σε έναν σαφή θεματικό άξονα. Στη συσπήρωση γύρω από ένα θέμα, συνήθως ψυχολογικής ή ηθικής φύσεως, το οποίο ξεδιπλώνεται με συνέπεια. Ακόμη, έτοιμα στα δοκίμια του και χαρακτηριστικό της δικής του ποίησης, είναι η οικονομία των ρητορικών μέσων, η λακωνικότητα του ύφους, η προσοχή στη διαφάνεια και ακρίβεια της έκφρασης και στην επιλογή των εικόνων. Στο έργο του, τα σύμβολα που χρησιμοποιεί για να χτίσει αλληγορίες, αφήνουν πάντα την αίσθηση προσεκίσιμου βάθους, αποκλείοντας κάθε ερμητικότητα. Κάποιοι μελετητές, υιοθετώντας την άποψη ότι η ειρωνία μπορεί να προκαλέσει ισχυρά συναισθήματα, διότι βυθίζει τον κόσμο σε αμφισημία, στερώντας μας τη βεβαιότητα ότι το νόημα των λέξεων είναι αυτό που εμφανώς δηλώνουν, υποστήριξαν ότι η συγκινησιακή εμπειρία της καβαφικής ποίησης εντοπίζεται στην ειρωνία του. Η ειρωνία στην καβαφική ποίηση δεν ξεπηδά από έναν λόγο αποστασιοποιημένο, αλλά ενδεμένο στα γεγονότα, γεμάτο δισταγμό, αμφισημία και απροθυμία να προσφέρει την τελευταία λέξη σε οποιαδήποτε ιστορική κατάσταση, ακόμα και όταν φαίνεται να κάνει το αντίθετο. Πρόκειται για μια ειρωνική υπονόμευση εκδοχών της ίδιας πραγματικότητας. Ως ιστορικός ποιητής, που είναι κυρίως ο Καβάφης, επέτυχε αριστοτεχνικά αυτό που ο Αριστοτέλης ορίζει ως διαφορά της ποίησης από την ιστορία. Ότι δηλαδή η ποίηση είναι φιλοσοφικότερη από την ιστορία, διότι μας μιλάει για το καθόλου, για το γενικό, το οποίο ισχύει σε κάθε εποχή και σε κάθε κοινωνία. Αυτό το καθόλου της καβαφικής ποίησης βασίζεται στο ήθος των προσώπων που παρουσιάζει και στα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των κόσμων που προτιμά να εμφανίζει και που εντοπίζονται κυρίως στον ελληνιστικό κόσμο και στο παρακμιακό τμήμα του Βυζαντίου. Είναι γνωστό το πάθος του ποιητή για τη βυζαντινή παρακμή και για τις βασιλικές μορφές της, ιδίως η συμπάθειά του
για συγκεκριμένες αυτοκράτηρες με τραγικούς ή αντιφατικούς ρόλους. Ακόμη το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για τον μετεχνιακό Ρωμαίο αυτοκράτορα Ιουλιανό, που προσωποποιεί τη σύγκρουση και τη συνύπαρξη του χριστιανισμού και της ειδωλολατρίας. Γεγονότα και πρόσωπα των περιόδων αυτών δίνουν το ιστορικό υπόστρωμα στα ποίηματα του Καβάφη. Ο ποιητής συμπυκνώνει χαρακτηριστικά συγκυρίες και συναισθήματα που αφορούν το αρχαίο κλαίος που χάθηκε οριστικά και απομένει μόνο ως αρρωστημένη ανάμνηση, τον κόσμο που τα όρια του ανοίγουν πολύ και απότομα, στοιχείο που μοιάζει πολύ με τη σύγχρονη εποχή μας, τις παλαιές βεβαιότητες που καταραίουν, την εξουσία που αναγορεύεται σε ύψιστη αξία, τον τυχοδιοκτισμό και περισσότερο ίσως από όλα, την αίσθηση ότι οποιαδήποτε προσπάθεια είναι καταδικασμένη, επειδή κάποιοι άλλοι κάπου αλλού έχουν αλλιώς αποφασίσει. Το πολιτικό στοιχείο στην ποίησή του έχει υπερερμηνευθεί με τα μνημειώδη έργα του Στρατή Τσίρκα, «Ο Καβάφης και η εποχή του», που απέσπασε κρατικό βραβείο δοκιμίου του 1958, αλλά κυρίως με το έργο του «Ο πολιτικός Καβάφης». Η υπερερμηνεία του Τσίρκα γίνεται προφανής, αλλά έχουμε υπόψη μας ότι ο Καβάφης, ενώ αναδεικνύει κοινωνικές διαφορές και αδιέξοδα, μιλώντας για νέους του κοινωνικού περιθωρίου και για φτωχούς νέους, και μάλιστα τους αναβιβάζει σε κάποια ποίηματα σε κύριους ήρωες, μεταδίδει στον αναγνώστη με έμεσο αλλά δυνατό τρόπο το αίσθημα περί αδικίας, ωστόσο δεν διαφαίνεται ή υποδηλώνεται στο έργο του κάποιο κοινωνικό ή πολιτικό μήνυμα. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι τα ποίηματα αυτά γράφτηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα, δηλαδή σε μια εποχή εντονότατων κοινωνικών και πολιτικών κινημάτων, η επιρροή και η απόϊχη των οποίων δεν έλειψαν βέβαια από την κοσμοπολίτικη Αλεξάνδρεια. Η καβαφική ποίηση διαθέτει μια πολιτική διάσταση με την ευρεία όμως έννοια ότι αφηγείται το παρελθόν, επιχειρώντας να το διερευνήσει και να το ανασυστήσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο που παραπέμπει σε πολιτικές προεκτάσεις, δηλαδή κατά πολύ έμεσο τρόπο. Ο Καβάφης, έχοντας ασχοληθεί πολύ με τον πρώιμο χριστιανισμό, αναφέρεται σε αρκετά ποίηματά του σε εποχές συνύπαρξης του χριστιανισμού με την ειδωλολατρία, στους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού. Τηρεί απόσταση και αντιμετωπίζει με την ειρωνία του το ζήτημα. Αλλά στο βάθος διαφαίνεται ότι η χριστιανική λατρεία στο έργο του παρουσιάζεται ως ένας κόσμος πολύτιμος, ιερός και αγαπημένος, γεγονός που σε κάποια ποίηματα φαίνεται απροκάλυπτα. Για παράδειγμα, το ποίημα «Τρόμος», που ανήκει στα κρυμμένα ποίηματα, αποτελεί μια σπαρακτική προσευχή. Ένα άλλο από τα βασικά χαρακτηριστικά της ποίησης του Καβάφη είναι ο ειδονισμός, η ερωτοπάθεια, η αιμονή στο ερωτικό ίνταλμα και η εξειδανίκευση του ομοερωτισμού. Ο Καβάφης, σε πολλά ερωτικά του ποίηματα, αναφέρεται στην ομοερωτική επιλογή κατά εξαιρετικά θετικό ποιητικό τρόπο, φτάνοντας στο σημείο μάλιστα να το συνδέσει αποκλειστικά με τον ελληνικό, δηλαδή τον αρχαιοελληνικό τρόπο, όπως το ποίημα «Έτσι». Συνάμα σε πολλά από τα ποίηματα αυτά, τα ερωτικά, συνυπάρχει και το στοιχείο της ανάδειξης κοινωνικών διαφορών μεταξύ των εραστών, καθώς και οικονομικών συναλλαγών. Τόσο στην εκδοχή του πλούτου όσο και σε εκείνη της φτώχειας αναδεικνύεται η τραγικότητα των προσώπων, που συχνά βρίσκονται σε ερωτικό αδιέξοδο, αλλά που πάντοτε είναι αντιμέτωπα με την αποδοκιμασία της κοινωνίας. Σε άλλα ερωτικά του ποίηματα αναφέρεται μία ανάμνηση, χωρίς να μας δίνεται το φύλο του άλλου προσώπου, έτσι ώστε τα παραγόμενα συναισθήματα να υπερβαίνουν τις διακρίσεις των ερωτικών προτιμήσεων. Αυτή η υπέρβαση αφορά και τα ερωτικά ποίηματα, όπου εκφράζεται μία υπερβολή ερωτοπάθειας, όπου το ποιητικό υποκείμενο βασανίζεται, κατακλείζεται, διακατέχεται από την έμονη ιδέα των ενδαλμάτων της ειδονής που επιθυμεί. Αυτό το βασανιστήριο των ενδαλμάτων της ειδονής μπορεί να αφορά βέβαια κάθε είδους ερωτική προτίμηση και από αυτή την άποψη το ποίημα αποκτά καθολική απήχηση. Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι το ποίημα «Θάλασσα του πρωίου». Ο Καβάφης είναι ένας ποιητής που επηρέασε κατά πολύ και που εξακολουθεί να επηρεάσει. Θεωρείται μοντερνιστής με ιδιαίτερο γνώρισμα τον άμεσο καθημερινό λόγο, με το ιδιαίτερο γλωσσικό ιδίωμα της εποχής του, αλλά και με χαρακτηριστικά προσωπικού ιδιώματος. Χρησιμοποιεί το στοιχείο της πεζολογίας, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται τόσο έντονο,
ώστε να χάνεται ο εσωτερικός ρυθμός του πείματος ή να μην τηρούνται πλέον οι όμορφες και επεξεργασμένες παρηχήσεις και συνηχήσεις του, για να τονιστεί έμεσα με την παρέκκληση αυτή ένα δραματικό νόημα. Αυτή η πεζότητα είναι ίσως το πιο διακριτό χαρακτηριστικό της ποιητικής του όριμου Καβάφη. Ορισμένοι στίχοι του είναι καθαρώς αποφευματικοί και έχουν αποκτήσει μια θέση κοινού τόπου στην ελληνική γλώσσα, καθώς και κάποιοι τίτλοι ποιημάτων του, όπως για παράδειγμα «Ας φρόντιζαν» και άλλα ηχηρά παρόμοια, για Λακεδαιμονίους θα μιλάμε τώρα, και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους. Μέσα στις πολλές πρόσφατες εκδηλώσεις, συζητήσεις και εκδόσεις έργων για τον Καβάφη, διατυπώθηκαν και απόψεις αμφισβήτησης για ορισμένες πλευρές του έργου. Θα αναφερθώ σε μία από αυτές. Υποστηρίχθηκε ότι η έγκλη και η καθιέρωση του Καβάφη σήμερα είναι παροδική και συγκυριακή και ότι οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι η ποίησή του, μια ποίηση αναστοχασμού της συντελεσμένης ιστορίας με επικέντρωση στην παρακμή των κοινωνιών, είναι ιδιαίτερα ταιριαστή σε έναν κόσμο διάψευσης των πολιτικών και κοινωνικών οραμάτων, περισυλλογής και σκεπτικισμού, όπως είναι ο δικός μας σε μια εποχή κρίσης. Η απάντηση που δίνεται σε αυτό είναι ότι ο ποιητής χρησιμοποίησε ως καμβά ένα ιστορικό παρελθόν μακρινό, αλλά συναισθηματικά και πολιτισμικά οικείο για αυτόν, και εξεδίπλωσε μια χαρακτηρολογία του ανθρώπινου δράματος με τα πάθη, τις ψευδεστήσεις, τις αντιφατικές παρορμήσεις, τα διλήμματα, τους καταναγκασμούς, τα θνησιγενή σκεπτήματα, τα υπαρξιακά αδιέξοδα ανθρώπων με μετέωρη, αβέβαιη ή ιστορικά ακυρωμένη ταυτότητα. Η σύλληψη αυτή και η ποιητική της απόδοση υπερβαίνουν τον ορίζοντα μια συγκεκριμένη εποχή και γίνονται διαχρονικές και γενικές κατά την αριστοτελική άποψη που προαναφέρθηκε. Για ορισμένα από τα θέματα αυτά θα μας μιλήσουν τώρα διεξοδικά οι δύο προσκεκλημένοι μας, δύο από τους σημαντικότερους καβαφιστές της εποχής μας, η κυρία Μαρία Στασινοπούλου, φιλόλογος και κριτικός λογοτεχνίας, και ο κύριος Δημήτρης Δασκαλόπουλος, ποιητής και βιβλιογράφος, για τους οποίους η μελέτη του βίου και της ποίησης του Καβάφη αποτέλεσε έργο ζωής. Το απόσταγμα των μελετών τους παρουσιάστηκε στο βιβλίο «Ο Βίος και το έργο του ΚΑΠΑΠΗ Καβάφη», που επανεκδόθηκε φέτος από τις εκδόσεις Μετέχνιο σε νέα βελτιωμένη μορφή.